Πέρα σας είμαστε με τον Αλέξη Γκρέκο, αρχηγό του Ίκαρου Γαλιθέας. Ο αρχηγός του Ίκαρου Γαλιθέας μετά από μια θητεία πολλών χρόνων στο ποδόσφαιρο βάζει τέλος, καθώς ο κανονισμός με το όριο ηλικίας δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί. Αλέκο, μετά από τόσα χρόνια καριέρας, πες μου τα συναισθήματά σου. Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Εντάξει, λείπει που σταματάω το ποδόσφαιρο, αλλά και παράλληλα μεγάλη χαρά με αυτό που με φύλαξαν όλη τη εβδομάδα και εσύ με το αφιέρωμα που μου έκανες. Και οι συμπαίκτες μου μέσα από το Sportify ήταν μεγάλη μέσα συγκίνηση. Μέσα από το Νίκαρο, έτσι. Ακριβώς, ήταν μεγάλη συγκίνηση και όχι μόνο από αυτούς και από αντιπάλους. Συμπαίκτες είδα πολλά καλά λόγια και αυτή η αναγνώριση με χαροποίησε. Πολλοί κόσμοι είχαν αγκαλιάσει να πούμε τον Αλέξανδρο Γκρέκο. Συμπαίκτες, αντίπαλοι, προπονητές. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής κοινής αποδοχής, θα έλεγα, σε όλο τον Πειραιά. Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε ο κόσμος σε σένα? Αυτό δεν θέλω να το πω εγώ, το είπαν όλη την εβδομάδα. Όλοι αυτοί που έγραψαν. Όλοι μιλάνε για το ήθος ουσιαστικά, για την συμπεριφορά σου. Για τα αγωνιστικά θα μιλήσω, το έδειξε η καριέρα μου 25 χρόνια τώρα που είμαι στα γήπεδα. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, διοίκηση για την έκπληξη αυτών μεταξύ των που μου έκαναν στα αποδυτήρια. Πιστεύω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Τι σου κάνανε στα αποδυτήρια? Είναι μεταξύ μας, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, συγκινητικό. Και την πρώτη εβδομάδα πάλι που με τίμησε η διοίκηση με μια πλακέτα. Και όμως θα ήθελα να πω δύο λόγια, γιατί δεν μίλησα εκείνη τη βραδιά. Αν μπορούσα να κόψω αυτή την πλακέτα, θα ήθελα να μιλήσω για δύο άτομα. Για δύο άτομα, δηλαδή ο ένας είναι ο Γιάννης ο Πολύμος, ο προπονητής μας, που και αυτός έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ίκαρο, πάρα πολλά χρόνια στον Ίκαρο. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή, αν με ακούν και οι ειδικούδες τώρα του Ίκαρο, θα τα ακούσουν μάλλον, θα πρέπει και σε αυτό να αποδώσει μια τιμητική πλακέτα μετά από τόσα χρόνια προσφορά στην ομάδα. Και το δεύτερο κομμάτι θα το έδινα στο. Όχι αφανή, σίγουρα δεν είναι, αλλά στο Μάριο τον Πίλιο, τον αδερφό μου. Μόνο αφανή δεν είναι ο Μάριος. Αφανή εννοώ ότι κάνει πολλά πράγματα για την ομάδα που τα ξέρω μόνο εγώ. Και δεν φαίνεται πουθενά και αυτό αφανή. Είναι μπροστά την ομάδα, αλλά. Βοηθάει Μάριος, πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε εμείς. Ακριβώς όπως νομίζουν όλοι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που προσφέρει στον Ίκαρο. Γιατί ούτε για τον Μάριο εκείνη τη βραδιά έχει μιλήσει κανένα. Και τον ευχαριστώ σαν την καρδιά μου και αυτόν, γιατί είναι αδερφός για μένα. Μάλιστα, Αλέκο, πες μου τα μελλοντικά σου σχέδια, αν το έχεις σκεφτεί, ποια είναι η επόμενη μέρα σου? Η επόμενη μέρα δεν έχω σκεφτεί, είναι τόσο γρήγορο αυτό, ξέρεις, που σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Αλλά πιστεύω ότι θα μείνω σίγουρα στον χώρο, δεν ξέρω από πώς θα μείνω. Στην οικογένεια του Ίκαρο, έτσι. Πιθανότατα, στην οικογένεια του Ίκαρο, ναι. Σίγουρα θα μείνω στον Ίκαρο, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω στον Ίκαρο. Θα είμαι κοντά πάντα σε αυτήν την ομάδα γιατί την αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά το κόμμα δεν έχω φασίσει από πώς θα τη βοηθήσω αυτή την ομάδα. Σκέφτεσαι καθόλου το ενδεχόμενο της προπονητικής? Πιθανότατα, δεν ξέρω ακόμα, πιθανότατα. Μπορεί από αυτό το πόστο, μπορεί από κάποιο άλλο. Θα μιλήσουμε με τους διοικούντες τώρα που τελείωσε η χρονιά, να ηρεμήσουμε λίγο έτσι από τη συγκίνηση που νιώσαμε όλοι μαζί σήμερα. Θα τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί για να βοηθήσουμε την ομάδα του χρόνου. Τι χρονιά σου αφήνει η τελευταία σου χρονιά, τέλος πάντων, στον Ίκαρο Γαλιθέας? Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω λόγια να πω. Σας λέω, μου μένει η σημερινή μέρα και ιδίως αυτή η αλλαγή που έγινε από τον κύριο Τετρακόπουλο με το γιο του, το μικρό, με συγκίνησε ιδιαίτερα. Γιατί έδειξε την αποχώρηση, εντάξει, εμένα που είμαι πια 39 χρονών και τα νιάτα που έρχονται πια πάλι μέσα στο γήπεδο. Και εύχομαι όλα τα νέα παιδιά, πραγματικά το εύχομαι, να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο, να το αγαπάνε μέχρι ό,τι ηλικία μπορούν. Γιατί το να αθλήσει είναι πολύ μεγάλο πράγμα σήμερα. Εποχή μέσα στην κρίση αυτό το ποδόσφαιρο βοηθάει, σου λύνει πολλά προβλήματα. Το επίπεδο του πειραϊκού ποδοσφαίρου, Αλέκο, πώς το βλέπεις? Το επίπεδο του πειραϊκού ποδοσφαίρου πιστεύω ότι φέτος ήταν. Σιγά σιγά πιστεύω ότι ανεβαίνει και το χρόνο ακόμα θα είναι καλύτερο από τη ΔΕΛΤΑ εκεί που καταργήθηκε και έγινε η ΓΑΜΑ αεραστεχνική. Πιστεύω ότι πολλοί παίχτες δεν μπορούν να παίξουν όλοι στη ΓΑΜΑ αεραστεχνική. Καλοί παίχτες θα κατέβουν στο Α τοπικό, στη μεγάλη κατηγορία του Πειραιά. Και θα βοηθήσουν να ανέβει ακόμα περισσότερο το επίπεδο. Και πιστεύω ότι θα κάνει καλό και στα νέα παιδιά αυτό το κατέβουν πολύ καλοί έμπειροι παίχτες στην Α κατηγορία του Πειραιά. Ωραία, και μια τελευταία ερώτηση. Αν υποθέσουμε ότι ο κανονισμός που υπάρχει για την ηλικία καταργηθεί, αλλάξει. Το ξέρω, θα με ρωτήσετε πάλι, θα με ρώταξε αυτό. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχει μείνει είναι η συγκίνηση ότι σταματάω. Τώρα, αν αλλάξει. Έχεις δείξει πάντως με τις ποδοσφαιρικές σου ικανότητες και μέσα στο γήπεδο ότι αντέχεις ακόμα. 1 με 2 χρόνια σίγουρα. Ένα χρόνο σίγουρα αντέχω ακόμα. Δηλαδή, αν το έκαναν και να μπορούσα και για 2-3, σίγουρα θα έπαιζα άλλο ένα χρόνο ακόμα, όχι παραπάνω. Αλλά αυτό είναι μακρύ ακόμα. Κρατάω τη στιγμή τη σημερινή που ήταν πάρα πολύ συγκινητική και για αυτό που είπες τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι και η οικογένειά σου, να πούμε ότι ο Αλέξανδρος είναι παντρεμένος, έχει και ένα παιδάκι. Μήπως θα έπρεπε να αφιερώσεις λίγο περισσότερο χρόνο, ήρθε η ώρα.
Να σου πω την αλήθεια, θα αφιερώσω χρόνο στην οικογένειά μου. Απλά το ποδόσφαιρο για μένα είναι, πώς να το πω, συσσαγωγικά αρρώστια. Δηλαδή, σίγουρα θα παραμείνω στο ποδόσφαιρο. Είναι κομμάτι της ζωής σου. Ακριβώς. Δεν μπορεί να καταλάβει κανένας να ξεκινάς από 10 χρόνια να παίζεις ποδόσφαιρο, να πηγαίνεις σε 39, 29 χρόνια και να είσαι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν έχω λείψει ούτε μία χρονιά από τους αγωνιστικούς χώρους, ούτε για τον τραυματισμό, ούτε από τίποτα. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολη η σημερινή μέρα, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό σου λέω, θα σκεφτώ να δω τι θα κάνω την επόμενη μέρα. Σίγουρα θα αφήσω περισσότερο χρόνο στην οικογένειά μου, αλλά σίγουρα θα ασχοληθώ και με το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να το αφήσω. Δεν μπορώ να το αφήσω εδώ σήμερα. Μάλιστα, ωραία. Αυτό ήταν ο Αλέξης Γκρέκος, ένας ζωντανός θρύλος ιστορίας του Δήκαρου Καλυθέας. Αλέξη, να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Και υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα φυσικά. Να ευχαριστώ και το Sport 5 για όλη τη χρονιά που μου χάρισε αυτή τη τελευταία μου χρονιά, αυτές τις σημαντικές στιγμές, τις ποδοσφαιρικές της τελευταίας μου χρονιάς. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Αγάπη για τον αθλητισμό. Πάθος για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. www.sport5.gr. Δημιουργήσαμε την απόλυτη ιστοσελίδα για την προβολή των ακαδημιών ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Την ανάδειξη των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και τουρνουά ποδοσφαίρου. www.sport5.gr. Η στιγμή απογειώνεται για πάντα. Οι όμορφες φάσεις γίνονται θέαμα. Τα γκολ και τα καλάθια μπαίνουν στην ιστορία. Αποκτήστε τα σε DVD με ελάχιστο κόστος. Μοιραστείτε τα με τους φίλους και την οικογένεια. www.sport5.gr. Μοιραστείτε το πάθος σας.